Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του 4Ε του εκκλησιαστικού καναλιού, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και να ερχόμαστε μέσα από τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας σε επαφή, σε επικοινωνία, σε γνωριμία. Βλέπετε την εκπομπή «Εξερήμου διατυπώσεις» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, μια εκπομπή η οποία, όπως εξηγήσαμε και την προηγούμενη φορά, αναφέρεται στους πατέρες της ερήμου, στους ασκητικούς και νηπτικούς λεγόμενους Αγίους της Εκκλησίας μας και μέσα από τα δικά τους κείμενα, από τις δικές τους, από τη δικιά τους παρακαταθήκη, τη δικιά τους παράδοση, τη δικιά τους ζωή, βιωτή και εμπειρία, προσπαθούμε και εμείς να πάρουμε παραδείγματα μίμησης, κυρίως όμως προσπαθούμε να πάρουμε μηνύματα αγάπης. Προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε τα ίχνη της αγάπης του Θεού στην ιστορία του κόσμου, αλλά και στην ιστορία την προσωπική μας, στην ιστορία του καθενός μας. Προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε την παρουσία την αγαπητική, την ευεργετική, τη στοργική, την τρυφερή παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Τα κείμενα αυτά που περιγράφουν τη ζωή των Αγίων μας προσανατολίζουν στη σωστή κατεύθυνση. Παραδείγματος χάρη, αν κοιτάμε προς τη Δύση, όσο και να περιμένουμε και όσο και να κοιτάμε, την ανατολή του ήλιου δεν θα τη δούμε. Αν κοιτάμε στην ανατολή, ακόμη και αν είναι βράδυ, αργά ή γρήγορα θα δούμε την ανατολή του ηλίου. Έτσι λοιπόν αυτά τα κείμενα θα μας βοηθήσουν να στραφούμε στη σωστή κατεύθυνση, να αναζητήσουμε την παρουσία, το χάδι, την αγάπη του Θεού στη ζωή μας με το σωστό τρόπο, στο σωστό μέρος και να είστε σίγουροι ότι αργά ή γρήγορα θα το ζήσουμε, θα το νιώσουμε, θα το αισθανθούμε αυτό το πράγμα. Σήμερα στην πρώτη υπόθεση του Ευεργετινού θα ασχοληθούμε με ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Ποιο είναι αυτό το θέμα το ευαίσθητο? Ο διάβολος προσπαθεί να οργανώσει έτσι τα πράγματα ώστε να μας ρίξει στην αμαρτία. Αλλά ξέρετε, δεν τον ενδιαφέρει πολύ η αμαρτία μας. Δεν τον πολύ νοιάζει η αμαρτία μας. Χρησιμοποιεί την κάθε μας πτώση, την κάθε μας αμαρτία για να μας οδηγήσει στην απελπισία. Αυτό είναι που ο διάβολος προσπαθεί να κάνει. Να μας οδηγήσει στην απελπισία. Η απελπισία είναι η νίκη του διαβόλου, όχι η πτώση μας. Λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο μεγάλος αυτός ασκητής του 6ου αιώνα, ο πραγματικά πατέρας της ερήμου, καθηγητής της ερήμου, ο άνθρωπος ο οποίος με μεγάλη διεισδυτικότητα ερμήνευσε τις αλλοιώσεις στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση, με τόσο μεγάλη διεισδυτικότητα που και οι σύγχρονοι ψυχολόγοι του βάθους εκπλήσονται πώς ένας άνθρωπος που ζούσε απομονωμένος στην έρημο διείσδησε τόσο βαθιά μέσα στις ανθρώπινες αλλοιώσεις, τις πνευματικές, τις ψυχικές, τις διανοητικές. Είναι απίστευτο το κείμενο αυτό της Κλίμακος του Ιωάννου. Αυτός λοιπόν ο Άγιος από την αρχή της συγγραφής του βιβλίου του λέει: «Ιδιαίτερο γνώρισμα των αγγέλων είναι να μην αμαρτάνουν». Να λοιπόν, η αναμαρτησία είναι κατάσταση αγγελική, όχι ανθρώπινη. Η πνευματική ζωή δεν έχει στόχο την αναμαρτησία. Άλλος είναι ο στόχος της πνευματικής ζωής. Αν εμείς προσπαθούμε να ζήσουμε πνευματικά, πειθαρχώντας σε νόμους και κανόνες και βάζοντας σε καλούπια τη ζωή μας και στενεύοντας την ύπαρξή μας, τότε δυσκολευόμαστε χωρίς να βγάλουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι ο σωστός προσανατολισμός η αναμαρτησία στην πνευματική ζωή. Ποιος είναι? Ακούστε τι λέει παρακάτω ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Λέει: «Ιδιαίτερο γνώρισμα των δαιμόνων
είναι να μην μετανοούν. Γι' αυτό βλέπουμε σε κάθε δαιμονική διδασκαλία δεν υπάρχει λόγος περί μετανοίας. Βλέπουμε πολλές θρησκείες, πολλές ιδεολογίες, πολλά φιλοσοφικά ρεύματα, πολλές αιρέσεις, πολλές σέκτες, πολλές παραχριστιανικές και παραθρησκευτικές ομάδες, οι οποίες διδάσκουν και αυτές την αγάπη, την ελεημοσύνη, την αδελφοσύνη, λένε καλά πράγματα, λένε και στραβά πράγματα. Αυτό που δεν διδάσκουν τι είναι? Η μετάνοια. Ακόμη και αν χρησιμοποιούν τον όρο, είναι εντελώς λανθασμένος και χωρίς να έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό που γνωρίζουμε μέσα στην Εκκλησία ως μετάνοια. Κάθε δαιμονική λοιπόν διδασκαλία έχει αυτό το χαρακτηριστικό, την αμετανοησία. Και ιδιαίτερο γνώρισμα των ανθρώπων, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ποιο είναι? Να αμαρτάνουν και να μετανοούν. Να λοιπόν, ο στόχος της πνευματικής ζωής είναι η μετάνοια. Η μετάνοια είναι αυτό το οποίο ζητά ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Η μετάνοια είναι το κάλεσμα του Χριστού. Υπήρξε ένας διάλογος μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, μία διαλογική σχέση, η οποία με την πτώση σταμάτησε, διεκόπη. Και ξεκινάει ξανά αυτός ο διάλογος όταν έρχεται ο Χριστός στον κόσμο, ενσαρκώνεται, απευθύνεται στους ανθρώπους, πώς? Με τη φράση «μετανοείτε». Αυτό ήταν το κήρυγμα της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Τίμιος Πρόδρομος, ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, αυτός που βρίσκεται στο σύνορο μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, στο Μεθόριο, έκλεισε το κήρυγμά του, το κήρυγμα της Παλαιάς Διαθήκης, με την πρόσκληση σε μετάνοια. Ο Κύριος ανοίγει το κήρυγμα την εποχή της Καινής Διαθήκης με πρόσκληση σε μετάνοια. Και όταν μετά την Ανάστασή του εμφανίστηκε στους μαθητές του, τους εξήγησε και τους είπε ότι «δι κηρυχθήνε εν το ονόματι αυτού μετάνοιαν εις πάντα τα έθνη». Το κήρυγμα της Εκκλησίας λοιπόν είναι κήρυγμα μετανοίας. Δεν υπάρχει Άγιος χωρίς παρελθόν και δεν υπάρχει αμαρτωλός χωρίς μέλλον. Η μετάνοια είναι το ζητούμενο στην πνευματική ζωή. Τι εμποδίζει όμως τη μετάνοια? Η απόγνωση και η απελπισία εξαιτίας της αμαρτίας μας. Ποιος είναι αυτός που εμποδίζει τη μετάνοια και σπέρνει την απόγνωση και την απελπισία στη ζωή μας, στην καρδιά μας, στη σκέψη μας, μας μαυρίζει την ψυχή? Ο εχθρός μας, ο διάβολος. Οπότε σήμερα θα ξεκινήσουμε την ανάγνωση του Ευεργετινού από αυτό ακριβώς το σημείο. Από το να ερμηνεύσουμε, να δούμε περιστατικά, να δούμε συμβουλές των Αγίων για το πώς θα αποφύγουμε τη μεγαλύτερη δυσκολία στην πνευματική ζωή. Το πνεύμα της απελπισίας και της απογνώσεως. Έλεγε η Αγία Συγκλητική, μια μεγάλη Αγία. Βλέπετε, δεν έχουμε μόνο ασκητές της ερήμου άνδρες, έχουμε και ασκητές γυναίκες. Μέσα στην Εκκλησία μας κηρύσσεται η ισοτιμία των δύο φύλων. Και η ισοτιμία των δύο φύλων φανερώνεται στο γεγονός ότι ισότιμα και ο άνδρας και η γυναίκα μπορούν να μεταλαμβάνουν και να μετέχουν στις ίδιες αρετές, στον ίδιο προορισμό, στον ίδιο προσανατολισμό για τη ζωή τους. Κάτι που δεν μην νομίζετε ότι υπάρχει σε όλες τις θρησκείες. Στο Ισλάμ, παραδείγματος χάρη, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται η γυναίκα μετά θάνατον. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Έλεγε λοιπόν η Αγία Συγκλητική: «Τις αμελείς και οκνηρές ψυχές που από χαλαρότητα δεν προοδεύουν στο καλό και επιπλέον εύκολα κυριεύονται από την απελπισία, πρέπει να τις επενούμε
και όταν παρουσιάσουν κάποιο καλό, έστω και μικρό, να το θαυμάζουμε και να το μεγαλοποιούμε, ενώ τα βαριά και μεγάλα αμαρτήματά τους να τα λέμε μικρά και ανάξια λόγου. Κοιτάξτε τώρα πόσο αυτή η γυναίκα που ζούσε στην έρημο, που δεν είχε οικογένεια, που δεν ζούσε στην κοινωνία των ανθρώπων, πόσο καλά γνωρίζει την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση. Και λέει, κοιτάξτε, να επαινείτε τους ανθρώπους, να τους χαϊδεύετε λίγο τα αυτιά, να τους δίνετε θάρρος, να τους δίνετε ενθάρρυνση. Μην είστε πολύ αυστηροί, μην μαλώνετε συνέχεια, μην τους βάζετε, τους λέτε συνέχεια τα λάθη τους, μην τους αποκαρδιώνετε. Τι ωραία που τα λέει η Αγία. Θα μου πείτε, μπορεί να τους ρίξουμε στον εγωισμό. Ναι, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι οι νεαρές κυρίως ηλικίες θέλουν επένους, θέλουν ενθάρρυνση, δεν θέλουν αυστηρότητα. Οι μεσήλικοι και λίγο παραπάνω, ίσως που έχουν πατήσει πιο καλά στα πόδια τους, εκεί και πάλι ίσως να χρειάζονται λίγο αυστηρότητα. Αλλά οι νεαρές ηλικίες θέλουν όθηση. Δεν πρέπει να είμαστε αυστηροί πολύ με τα νεαρά άτομα. Με τις ψυχές, πώς τις λέει εδώ, αμελείς, οκνηρές, που έχουν χαλαρότητα και εύκολα κυριεύονται από την απελπισία. Με τις ψυχές δηλαδή που ξεκινάνε την πνευματική ζωή τώρα. Άλλη είναι η ψυχοσύνθεση της δεκαετίας των 30 και άλλη είναι της δεκαετίας των 40 και άλλη της δεκαετίας του 50. Άλλη είναι του άνδρα και άλλη της γυναίκας. Εμείς, μας συμφέρει εμάς να δίνουμε χαρά στους ανθρώπους, να δίνουμε έπαινο, να δίνουμε αέρα, να τους επαινούμε, να τους βοηθάμε, περισσότερο τους βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο. Αν κάποιος είναι πνευματικός, εντάξει. Αν κάποιος είναι άνθρωπος της προσευχής, άνθρωπος της μετανοίας, άνθρωπος της ταπείνωσης, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ακούσει και ένα σκληρό λόγο και να βοηθηθεί. Αλλά οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων γύρω μας, επένους θέλουν, αναγνώριση θέλουν, χάιδεμα θέλουν, γιατί απογοητεύονται ούτως ή άλλως από τη ζωή τους. Απογοητεύονται από τον εαυτό τους. Και να σας ρωτήσω και απαντήστε μόνοι σας εσείς στο ερώτημα αυτό. Εσείς γύρω σας έχετε ανθρώπους να σας λένε μια καλή κουβέντα, και αν έχετε, συγκριτικά με αυτούς που διαρκώς σας λένε άσχημες κουβέντες και κοιτά να σας υποτιμήσουν, να σας αποκαρδιώσουν, να σας πατήσουν, να σας στεναχωρήσουν, πόσοι είναι. Κατά αντιστοιχεία λοιπόν, ας γίνουμε εμείς οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι στους διπλανούς μας θα τους δίνουμε αέρα, θα τους δίνουμε θάρρος, θα τους δίνουμε χαρά, θα τους επαινούμε και θα τους δίνουμε δυνατότητα να αυξάνουν πνευματικά. Λέει παρακάτω, προσέξτε τώρα, γιατί ο διάβολος, καθώς θέλει όλα να τα διαστρέφει για να μας καταστρέψει, προσπαθεί να κρύβει από τους αγωνιστές και ασκητικούς τα αμαρτήματα και να τους κάνει να τα ξεχνούν για να τους οδηγήσει στην υπερηφάνεια. Ενώ στις ψυχές των αρχάριων και αστερέωτων δείχνει τεράστια τα αμαρτήματα για να τις φέρει σε απόγνωση. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή είναι αρχάριοι. Οπότε οι περισσότεροι άνθρωποι στις μέρες μας παλεύουν με την απελπισία και την απόγνωση. Γι' αυτό να μάθουμε τη γλώσσα μας να επαινεί τα καλά στους ανθρώπους. Όχι να κολακεύει. Η κολακία έχει δόλο μέσα της. Η κολακία είναι υπερβολή για ανύπαρκτες αρετές. Αλλά να επαινεί το καλό. Όταν ο άλλος κάνει κάτι καλό, αναγνώρισέ του το. Μην είσαι διαρκώς επικριτικός
Μην είσαι διαρκώς κριτικός απέναντί του, να κριτικάρεις, έτσι να σκοπτικός, να κοιτάς πού θα το βρεις το λάθος του, να του πεις το λάθος του, να τον διορθώσεις, να τον συμβουλέψεις. Άμα θέλει να σε συμβουλεί, ας ζητήσει. Άμα δεν ζητήσει, γιατί να συμβουλέψεις. Δεν είναι ο ρόλος μας να συμβουλεύουμε. Μηδενή, μηδέν οφείλεται, ημί το αγαπάν αλλήλους, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τίποτε δεν οφείλεται σε κανέναν, παρά μόνο να τους αγαπάτε. Ούτε να τους διορθώσουμε, είμαστε υπεύθυνοι, ούτε να τους βοηθήσουμε, είμαστε υπεύθυνοι, ούτε να τους σώσουμε, είμαστε υπεύθυνοι. Είμαστε υπεύθυνοι να τους αγαπήσουμε. Τώρα θα μου πείτε, όταν κάποιον τον αγαπάς και τον διορθώνεις και τον βοηθάς και τον σώζεις. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει η αγάπη. Η αγάπη η οποία εκφράζεται θυσιαστικά. Και είναι θυσία για σένα να πεις καλό λόγο. Τις περισσότερες φορές αυτοί που δεν λένε επενετικά λόγια, δεν λένε γιατί αισθάνονται άβολα να επενέσουν ή να παραδεχτούν ότι κάποιος άλλος είναι καλύτερος από τον εαυτό τους. Είναι δείγμα μεγάλης αρετής να αναγνωρίσουμε στον απέναντί μας ότι είναι καλύτερος από μας και να τον επενέσουμε και να τον χειροκροτήσουμε και να τον ενθαρρύνουμε και να αναγνωρίσουμε τον κόπο του, τη θυσία του, μικρό ή μεγάλο, την προσπάθειά του. Μπορεί να έκανε κάτι απλό, στα δικά μας μάτια απλό, γιατί εμείς ανάλογα με τις ικανότητές μας, με το χαρακτήρα μας, με τις γνώσεις μας, με τις δυνατότητές μας, κάνουμε κάποια πράγματα που για μας είναι πολύ απλά. Για τον άλλον όμως μπορεί να είναι κάτι, ένα υπερβολικό πράγμα. Να κατάφερε να κάνει κάτι μετά από απλό, μετά από πολύ κόπο. Γι' αυτό λοιπόν να επαινούμε τους ανθρώπους, να μάθουμε, να συνηθίσουμε τον εαυτό μας στον έπαινο των ανθρώπων, στο χειροκρότημα των ανθρώπων. Λέει παρακάτω. Να διαβάσω για να προλάβω, γιατί φεύγει και ο χρόνος. Τις ψυχές λοιπόν που έτσι κλονίζονται, οφείλουμε να τις ενθαρρύνουμε ως εξής. Για να δούμε πρακτικά τι συμβουλεύει η Αγία Συγκλητική. Πρέπει να θυμίζουμε σε αυτές την ασύλληπτη συμπάθεια και αγαθότητα του Θεού και ότι ο Κύριος μας είναι πολυέλεος και εύσπλαχνος και μακρόθυμος και έτοιμος να συγχωρήσει τις κακίες των ανθρώπων. Αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν απογοητευτεί από τις κακές τους συνήθειες, έχουν αποθαρρυνθεί. Νομίζετε είναι λίγοι αυτοί? Για σκεφτείτε πόσες φορές, ιδίως στα μικρά παιδιά, παρουσιάζουμε την πνευματική ζωή σαν ένα τεράστιο βουνό μπροστά στα μάτια τους, που το βλέπει ο άνθρωπος και λέει πώς θα τα ανέβω εγώ αυτό το πράγμα τώρα. Ίσως και εμείς να έχουμε πέσει θύματα τέτοιας κακής παρουσίασης της πνευματικής ζωής. Εντολές, απαγορεύσεις, παρατηρήσεις. Η πνευματική ζωή παρουσιάζεται ως μια ζωή στενότητας, αυστηρής πειθαρχίας, που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη χαράς, κεφιού, γλεντιού, ευχαριστίας. Και τα βλέπει ο άνθρωπος και λέει, τι εγώ θα ζήσω με αυτόν τον τρόπο και θα κάνω τέτοια πράγματα, που είναι βέβαια παραποίηση της πνευματικής ζωής αυτή η κατάσταση. Αν λοιπόν παρουσιάζουμε έτσι την πνευματική ζωή στον άνθρωπο, πώς θα του δώσουμε χαρά να προχωρήσει? Πολλές φορές βρέθηκα σε χειροτονίες ιερέων, διακόνων, αρχιερέων, σε κουρές μοναχών και εκεί προσπαθώντας ο προϊστός της συνάξεως, αυτός που χειροτονεί, να συμβουλεύσει τον νεοχειροτονούμενο, του περιγράφει την ιερατική διακονία ή την όποια διακονία του τέλος πάντων, με τόσο αυστηρότητα που αν ακούσει κάποιος θα πει πω, γιατί να θέλει να χειροτονηθεί αυτός ο άνθρωπος αφού είναι έτσι τα πράγματα. Δεν τονίζεται η μεγάλη χάρη και ευλογία που έχει η ιεροσύνη.
Το ίδιο και στην πνευματική ζωή. Καλούμε τους ανθρώπους για προσευχή, για αγρυπνία, για νηστεία και τους τονίζουμε υπερβολικά την αίσθηση, την ανάγκη για μετάνοια, για αλλαγή του τρόπου ζωής και δεν τους τονίζουμε τη μεγάλη χαρά που βρίσκει κανείς μέσα στο Χριστό, που βρίσκει κανείς κοντά στο Χριστό. Δεν τους δίνουμε αέρα και θάρρος. Λέει λοιπόν η Αγία Συγκλητική ότι πρέπει να διδάσκουμε στους ανθρώπους την ευλογία, την αγάπη του Θεού, να τους βοηθήσουμε να νιώσουν την αγάπη του Θεού. Αν νιώσουν στην καρδιά τους ότι ο Θεός τους αγαπάει, πολύ εύκολα θα αφήσουν και τις κακές τους συνήθειες, θα αρνηθούν και τα πάθη τους, πολύ εύκολα θα αλλάξουν τρόπο ζωής. Η δύναμη αυτή, η οποία μεταμορφώνει τον άνθρωπο και τον αλλάζει τον άνθρωπο, είναι ο έρωτας. Εδώ βλέπουμε αλλαγές ανθρώπων για χάρη σαρκικού έρωτα. Φαντάζεστε τι αλλαγή μπορεί να φέρει σε έναν άνθρωπο ο θείος έρωτας, ο έρωτας για το Θεό. Αν λοιπόν δεν παρουσιάσουμε το Θεό ως ερωτεύσιμο, που όντως είναι, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας το λέει, είναι το κατάλημα των ανθρωπίνων ερώτων ο Χριστός. Είναι εκεί που καταλήγουν όλοι οι έρωτες οι ανθρώπινοι. Είναι το πρόσωπο του Χριστού. Προς τα εκεί πορεύονται, εκεί στοχεύουν και εκεί τελειοποιούνται και καταλήγουν οι ανθρώπινοι έρωτες. Αν λοιπόν δεν παρουσιάσουμε με αυτόν τον τρόπο τον Χριστό στους ανθρώπους, αν εμείς δεν γνωρίζουμε τον Χριστό έτσι, για να τον παρουσιάσουμε με αυτόν τον τρόπο, πώς θα τους δώσουμε θάρρος και ενθουσιασμό για την πνευματική ζωή. Και λέει παρακάτω, να αναφέρουμε ακόμη μαρτυρίες από τις Άγιες Γραφές που να φανερώνουν την ανεξιχνίαστη συμπάθεια του Θεού προς αυτούς που αμάρτησαν και μετανοούν. Να λέμε δηλαδή ότι η Ραάβ από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, ήταν πόρνη, αλλά σώθηκε με την πίστη. Ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, ήταν διώκτης των χριστιανών, αλλά έγινε εκλεκτός Απόστολος, ο πρώτος μετά τον έναν. Και ο ληστής έκλεβε και σκότωνε, αλλά με ένα λόγο του άνοιξε πρώτος την πόρτα του παραδείσου. Να αναφέρουμε επίσης τον Ματθαίο και τον Τελώνη, ο Ματθαίος, ο Απόστολος, ο Ευαγγελιστής, που ήταν Τελώνης, και τον Τελώνη και τον Άσωτο και άλλα παρόμοια. Και με όλα αυτά να τις λυτρώνουμε αυτές τις ψυχές από την απόγνωση και την απελπισία. Τις ψυχές πάλι που παγιδεύονται από την υπερηφάνεια να τις θεραπεύουμε με παραδείγματα ανώτερης αρετής. Γιατί έτσι κάνουν οι καλοί γεωργοί. Βλέπετε, δίνουμε συμβουλές στον υπερήφανο με παραδείγματα. Δεν πάμε να του κάνουμε παρατήρηση έτσι απευθείας και να χτυπήσουμε πάνω του, γιατί θα βρούμε τείχος. Στον υπερήφανο άνθρωπο δίνουμε συμβουλές με παραδείγματα. Μα μόνο στον υπερήφανο. Και ποιος δεν είναι υπερήφανος, ο Άγιος. Άμα συναντήσεις έναν Άγιο, εκεί μπορείς να του μιλήσεις σκληρά, δεν θα πληγωθεί. Αλλά σε όλους τους ανθρώπους, ακόμη και στα μικρά παιδιά, δεν του κάνεις παρατήρηση ούτε του παιδιού, ούτε κανενός ανθρώπου απευθείας. Είσαι λάθος, έκανες αυτό, έκανες εκείνο. Αυτά είναι σκληρά πράγματα. Του λες μια ιστορία. Βλέπεις στα μικρά παιδάκια, ακόμη που είναι μικρά, του λες κάτι και δεν το καταλαβαίνει. Αν όμως πεις μια όμορφη ιστορία, το παίρνει το μήνυμα και ενθαρρύνεται και ενθουσιάζεται και προσπαθεί να μιμηθεί αυτό που του είπες. Όλα αυτά τα παραμυθάκια που μάθαμε μικροί, ξέρω εγώ, δεν λέμε στα παιδιά, θέλουμε να πούμε στα παιδάκια μας, μη μιλάτε σε ξένους ανθρώπους γιατί δεν ξέρεις ποιοι είναι και τι θέλουν. Δεν θα τους πούμε έτσι, τους λέμε την ιστορία για την κοκκινοσκουφίτσα ας πούμε και έτσι καταλαβαίνουν πάνω κάτω τι γίνεται. Με παραδείγματα, με ιστορίες, με αυτόν τον τρόπο διδάσκουμε τους ανθρώπους. Με παραβολές, όπως έκανε ο Χριστός μας. Όχι
με εντολές, με διαταγές, με παρατηρήσεις. Λέει λοιπόν, έτσι κάνουν οι καλοί γεωργοί. Όταν δουν κάποιο φυτό κοντό και αδύνατο, το ποτίζουν άφθονα και το φροντίζουν πολύ, για να μεγαλώσει και να στερεωθεί. Όταν όμως δουν σε κάποιο φυτό πρόωρα βλαστάρια, κλαδεύουν τα περιτά για να μην ξεραθούν γρήγορα. Και οι γιατροί επίσης σε άλλους αρρώστους συστήνουν άφθονο φαγητό και περιπάτους, ενώ σε άλλους αυστηρή και πολύ καιρή δίαιτα και να μην βγαίνουν καθόλου από το σπίτι. Ανάλογα λοιπόν την περίπτωση χρησιμοποιούμε και τα φάρμακα. Εμείς να ξέρουμε ότι δικιά μας ασφάλεια είναι να είμαστε επιοικείς σε όλους τους ανθρώπους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, το επιοικές ημών γνωστή το πάσιν ανθρώπης, να είμαστε ευχάριστοι στους ανθρώπους, να βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από τους άλλους ανθρώπους και αυτό φανερώνεται στους επαίνους, όταν τους επαινούμε, όταν τους χειροκροτούμε, όταν τους ευχαριστούμε, η ευγνωμοσύνη, η ευχαριστία, ο έπαινος, η αναγνώριση. Αυτά είναι στοιχεία ταπεινής ψυχής. Ο ταπεινός ο άνθρωπος έτσι συμπεριφέρεται στους άλλους γύρω του. Και το παραμικρό τους το αναγνωρίζει. Το βλέπει, το εντοπίζει, το χειροκροτεί. Και έτσι δημιουργεί συνθήκες τέτοιες που οι άλλοι αναπτύσσονται. Έχουν θάρρος. Δεν φοβούνται πώς με βλέπει, τι θα λέει για μένα, πώς με κριτικάρει. Δεν μπορώ να αναπτυχθώ γιατί είναι όλο παρατηρήσεις. Άμα εμάς μας κάνουν συνέχεια παρατηρήσεις, συνέχεια θα κάνουμε και λάθη. Θα κομπλάρουμε. Δεν θα μπορούμε να εργαστούμε και πράγματα που μας είναι εύκολα θα φαίνονται βουνό μπροστά μας όταν έχουμε την αίσθηση ότι ο άλλος μας παρατηρεί εκεί πέρα να δει αν θα τα κάνουμε καλά ή όχι. Γι' αυτό να χρησιμοποιούμε τον έπαινο, να χρησιμοποιούμε την ενίσχυση αυτή όπως μας την είπε η Αγία Συγκλητική για τους ανθρώπους, για να τους δίνουμε θάρρος και ενθουσιασμό για την πνευματική ζωή. Αυτά για σήμερα. Την επόμενη φορά, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα συνεχίσουμε πάλι στο ίδιο θέμα, αλλά διαβάζοντας κάτι άλλο από το γεροντικό. Μέχρι τότε, εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Η Παναγία μαζί σας. Χαίρετε.